Και παρά το γεγονός ότι η Μαριούπολη έχει γίνει έτσι όπως την είδατε, έχει πάψει να υφίσταται πια, έχει πάψει να υπάρχει πόλη, παρόλα αυτά ακόμη δεν έχει πέσει στη ρωσική κατοχή. Ακόμη αντιστέκονται οι Ουκρανοί και τους καθυστερούν πολύ σημαντικά για να καταλάβουν μία πόλη, οι ρωσικές δυνάμεις εννοώ, για τους οποίους είναι κρίσιμη και γεωγραφικά. Η θέση της γεωγραφική είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Ρωσία. Πάμε στην Αδαμαντία Λιόλιου για να μας πει περισσότερα από την πόλη Λβίβ. Αδαμαντία. Όσα συμβαίνουν, Πόπη, στη Μαριούπολη, οι σκληρές μάχες που διεξάγονται εκεί και γενικότερη κατάσταση αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης και εδώ στην πόλη Λβίβ, όπως και σε άλλες πόλεις της Δυτικής Ουκρανίας. Μάλιστα, συζητιέται και στον απλό κόσμο, αλλά και μεταξύ των αναλυτών. Καθώς η Μαριούπολη αντιστέκεται στεναρά, οι ουκρανικές δυνάμεις κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και λόγω της αντίστασης αυτής, λοιπόν, η πόλη παραμένει ακόμη στα χέρια των Ουκρανών και αυτό ίσως αποτελεί και μια μικρή νίκη της Ουκρανίας. Έτσι, λοιπόν, δεν έχει περάσει ακόμη στην ρωσική κατοχή. Αυτό δίνει κουράγιο, δίνει ανάσα ακόμη και στους ανθρώπους εδώ και στην υπόλοιπη Ουκρανία, καθώς με αυτόν τον τρόπο οι δυνάμεις στρέφονται προς στην Μαριούπολη. Εκεί, λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες αλλά και τις τελευταίες εβδομάδες ίσως διεξάγεται εκεί η μητέρα των μαχών, πράγμα που σημαίνει ότι τα ρωσικά στρατεύματα παραμένουν εκεί και δεν μετακινούνται προς άλλες πόλεις της Ουκρανίας. Εκεί, λοιπόν, έχουν δώσει το βάρος τους οι Ρώσοι. Βρίσκονται δυνάμεις των ρωσόφωνων του Ντονιέτσκ, δυνάμεις επίσης από τον Νότο, όπως και οι Τσετσένοι που έχουν ενισχύσει εκεί το στρατό τους, τις δυνάμεις τους και μάλιστα επιδεικνύουν τη δύναμή τους στις περιοχές αυτές. Διεξάγονται, βέβαια, σκληρές μάχες και ανάμεσα στα διασταυρούμενα πυρά βρίσκονται οι άμαχοι, οι οποίοι πληρώνουν ένα βαρύ τίμημα. Μάλιστα. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις εκτιμήσεις του Προέδρου Ζελένσκι, 100.000 είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί και προσπαθούν να βγουν από τα καταφυγιά τους υπό το φόβο όμως των πυρών τις τελευταίες μέρες που διεξάγονται οι σκληρές μάχες. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι όπως έχουμε ενημερωθεί, 1.077 άνθρωποι είναι αυτοί που διέφυγαν από την Μαριούπολη μέσω Μπερντιάνσκ και έφτασαν πλέον στην Ζαπορίζια. Ανάμεσά τους 319 παιδιά, ενώ όπως ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας, 40 λεωφορεία παραμένουν εγκλωβισμένα καθώς πήγαιναν προς τη Μαριούπολη για μαζική εκένωση, ωστόσο έχουν παραμείνει στο Μπερντιάνσκ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.